Bassa, Camel και Maroui. Προπονητής ο Κάμπος για την ομάδα του Κουβέιτ και ο Λαζαρόνι, επαναλαμβάνουμε, το παιχνίδι ξεκίνησε, έγινε στην Περούτζα, την πόλη της κεντρικής Ιταλίας, με πολύ κρύο, γι' αυτό άλλωστε ήταν μόνο 3.000 θεατές στο γήπεδο. Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Ιταλός Ρόσι. Εδώ αριστερά είναι η ομάδα της εθνικής, της μεικτής κόσμου, και είδαμε τον Αποστολάκη στο συνδυασμό αυτών με τον Γκούλιτ και τον Βαλντεράμα, ενώ παραχωρείται το πρώτο κόρνερ. Είναι τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φυσικά 0-0, εδώ με τον Γκούλιτ και στην συνέχεια με τον Καλιτζούρι. Και τώρα τον Στράτο Αποστολάκη που αλλάζει την μπάλα με τον Φραντζέσκολη. Και πάλι ο Στράτος Αποστολάκης εδώ, σε μία έφοδο μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί για το Κουβέιτ. Πίσω η μπάλα, απομάκρυνε ο Νταμψά, τερματοφύλακας της ομάδας του Κουβέιτ. Και εδώ είναι ο πάγκος με τον Σαραβάκο, δεύτερο από τα αριστερά. Είναι ο πάγκος της μεικτής κόσμου, ο Δημήτρης Σαραβάκος, που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, όπως θα παρακολουθήσουμε άλλωστε στη συνέχεια της εκπομπής μας και της περιγραφής αυτής, με πολλά στιγμιότυπα που κατά αποκλειστικότητα πήρε το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και η εκπομπή Goal στο πρωτάθλημα από το Italia Uno, που συνεργάστηκε σε αυτήν την εκπομπή. Και ειδικά για τους Έλληνες φιλάθλους, αφού τη μυθική διάκριση άλλωστε έγινε με την πρόσκληση των δύο παικτών, του Δημήτρη Σαραβάκου και του Στράτου Αποστολάκη στην μεικτή κόσμο. Συνέχεια όμως το παιχνίδι μας με τον Ρουμπέν Σόουζα εδώ για την μεικτή κόσμο. Στην σέντρα την παράλληλη θα κόψει ο Μαρζόκ και πάλι στον Ρουμπέν Σόουζα. Πιο πίσω ακόμα για τον Καλιτζούρι και την συνέχεια τον Φραντζέσκολη. Ο Καλιτζούρι προσπάθησε να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή και η έξοδος του Νταμψά. 0-0 λοιπόν λέγαμε εδώ, και πάντα δεξιά πτέρυγα. Παρακολουθήστε εδώ δεξιότερα τώρα τον Γκούλιτ, είχε περάσει μέσα στην επίθεση με τον Βαλντεράμα τώρα. Είχε περάσει δεξιότερα ακόμα ο Στράτος Αποστολάκης τώρα που πήρε την μπάλα για τον Γκούλιτ. Γκούλιτ δεξιά στην παράλληλη σέντρα για τον Ρούμπεν Σόζα, η μπάλα πάνω από τον Σαΐντ. Επιστρέφω από την παιδιά με τον Σέρτζιο τον Βραζιλιάνο. Πάλι για τον Φραντζέσκολη, χωρίς όμως αποτέλεσμα, απομάκρυνε η άμυνα του Κουβέιτ. Περίπου στο 7ο λεπτό της συνάντησης και να εδώ σε πρώτο πλάνο ο Στράτος Αποστολάκης, ένας από τους κύριους και διακριθέντες αυτής της συνάντησης, όπως άλλωστε είχε την δυνατότητα και την ευκαιρία στην διάρκεια της περιγραφής ο Μπρούνο Λόγκι και ο Τζίτζι Μαϊφρέντι, ο τεχνικός άλλοτε μέχρι πέρυσι της Ιουβέντους, να τονίσουν και να υπογραμμίσουν. Από τον Γκούλιτ εδώ για τον Βαλντεράμα, τον Κολομβιανό άσο που αγωνίζεται τώρα στην Ισπανία. Απομάκρυνε από την περιοχή ο Ντουρί και πάλι να εδώ η αλλαγή και με τον Μαρζόκ που είδαμε σε πρώτο πλάνο, η προσπάθεια που κόπηκε για τους παίκτες του Κουβέιτ. Και στην επίθεση τώρα και πάλι για την μεικτή κόσμο με τον Γκούλιτ για να παρακολουθεί ένα κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την μεικτή κόσμο, 0-0 μέχρι στιγμής είναι το αποτέλεσμα. Κόρνερ που βρήκε πλασαριστά από τον Γκούλιτ για τον Αποστολάκη. Παράλληλη σέντρα προς τα πίσω για τον Γκούλιτ και πάλι από τον Στράτο Αποστολάκη. Συνδυασμοί θαυμάσει. Είδαμε τον αγώνα ολόκληρο εμείς, φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, και είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια άψογη συνεργασία του τρίο Βαλντεράμα, Γκούλιτ και Στράτου Αποστολάκη από την δεξιά κυρίως πτέρυγα, που παρακολουθείτε εσείς τις περισσότερες αυτές φάσεις και τα στιγμιότυπα. Αριστερότερα λοιπόν ήταν τώρα ο Ρουμπέν Σόζα που έδωσε για τον Βαλντεράμα. Μια άποψη της κερκίδας στο στάδιο της Περούτζα. Επαναλαμβάνουμε 3.000 μόνον οι θεατές. Εδώ είναι ο Μπλανκ, ο Γάλλος που αγωνίζεται από εφέτος στην Νάπολη. Από τον Μπλανκ και ο Ντούγκα εδώ τώρα στην προσπάθεια αυτή για τη μεικτή κόσμο. Ο Ντούγκα πάντα προσπάθεια για τον Σέρτζο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και ένα φάουλ τώρα υπέρ της μεικτής κόσμου. Είναι ο Φραντζέσκολη αριστερά και ο Σόζα. Φραντζέσκολη και το Κάρι. Intanto stai giocando con un po' di campioni qua. Sono contento di essere qui e di partecipare. Και να τώρα ο Δημήτρης Σαραβάκος, δεύτερο ημίχρονο, θα παρακολουθήσουμε τα στιγμιότυπα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0, ο Στράτος Αποστολάκης έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα, ενώ τώρα με το νούμερο 15 στην πλάτη βλέπετε εδώ τον Δημήτρη Σαραβάκο που αντικατέστησε τον Γάλλο Μπλανκ για το δεύτερο ημίχρονο. Και η μπάλα λοιπόν στη σέντρα 0-0 με τον διαιτητή τον Ιταλο Ρόσι για τον Καν Χάις Φέρστερ πιο πίσω ακόμα. Και ο Αποστολάκης, όπως και εσείς ίσως ακούτε, είναι
τα σχόλια του Ιταλού, όπου πλέκει το εγκόμιο στο Στράτο Αποστολάκη, ότι διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Άλλωστε, είπε και για τον Δημήτρη Σαραβάκο, τώρα που τον είδαμε στην φάση αυτή και την προσπάθεια αριστερότερα. Ο Ντούγκα αριστερά. Α, τον Σέρζο που προσπαθεί. Ο Σόζα και πάλι το σουτ που κάνει για να αποκρούσει ο Νταμψά. Ήρωα στο πρώτο ημίχρονο, ο Νταμψά που παρακολουθήσαμε από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν στην συνέχεια οι αλλαγές που έγιναν στον αγώνα αυτό. Άφησε τη θέση του ο Γκούλιτ τον Ντοσένα, τον Ιταλό που παίζει μετά τη Σαμντόρια στην Περούτζα, δηλαδή την πόλη που φιλοξενεί αυτόν τον αγώνα. 0-0 μέχρι στιγμής αποτέλεσμα και τώρα είναι ο Βαλντεράμα. Μονομαχία εκεί με τον Μπασά. Πιο πίσω ακόμα από τον Καρλ Χάις Φέρστερ, για αριστερά για τον Σέρτζο. Ο Φραντζέσκολη τώρα για τον Βαλντεράμα. Βαλντεράμα πάντα. Ο Φραντζέσκολη δεν κατάφερε να σταματήσει την μπάλα, απομάκρυνε ο Ντουρί. Φραντζέσκολη το σουτ, Σαραβάκος και γκολ. Το 1-0 λοιπόν για τη μεικτή κόσμου επί του Κουβέιτ. Να εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Σαραβάκος. Είναι το 51ο λεπτό. Βλέπουμε τον Δημήτρη Σαραβάκο να δέχεται τα συγχαρητήρια. Ξαναβλέπουμε όμως τώρα την προσπάθεια που ξεκινάει από το Φραντζέσκολη. Η ασθενής απόκρουση του Νταμψά και ο Δημήτρης Σαραβάκος την μπάλα στα δίχτυα. Και φυσικά ο Τζίτζι Μαϊφρέντι ήταν εκείνος που σχολίασε τον γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου, κυρίως όμως τον παίκτη Δημήτρη Σαραβάκου, ότι αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, μία από τις ομάδες που παίζουν στο κύπελλο πρωταθλητρίων ομάδων Ευρώπης και διακρίνεται μάλιστα ιδιαίτερα, αφού έχει προκληθεί στους 8 της τελικής φάσης και είναι αντίπαλος στη Σαμντόρια. Το πρώτο ματς στην Αθήνα, όπως είναι ήδη γνωστό, έληξε ισόπαλο 0-0. Όλα αυτά λοιπόν στον σχολιασμό των Ιταλών, του Μπρούνο Λόγκη που περιγράφει τον αγώνα για το Ιταλία Ούνο, επαναλαμβάνουμε, που ευγενικά προσφέρθηκε για τον γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ είδαμε όμως τη φάση να παίρνει με το χέρι ο Κουβέτιανός την μπάλα. Ο Τακόνι όμως έκανε το ίδιο, την πολύ καλή απόκρουση. Βλέπουμε και πάλι το χέρι από τον Καμέλ και έχουμε το κόρνερ από τον Τακόνι. Λέγαμε λοιπόν, να τον από την άλλη πλευρά και πάλι για τον Σαραβάκο και τον γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής το 51ο λεπτό και η μεικτή κόσμου προηγείται του Κουβέιτ. Η αναμέτρηση αυτή επρόκειτο να γίνει στο Κουβέιτ, επειδή όμως από τους πολλούς βομβαρδισμούς είχαμε τα γήπεδα που εδώ είναι η προσπάθεια ακόμα για τη μεικτή κόσμου και ένα κόρνερ υπέρ της μεικτής των επιλέκτων. Τα γήπεδα δεν είναι ακόμα έτοιμα και γι' αυτό έγινε ο αγώνας στην Ιταλία και θα επαναληφθεί, δεν ξέρουμε με ποιους παίκτες φυσικά, τον προσεχή Μάρτιο στο Κουβέιτ. Το κόρνερ που χτυπήθηκε, Σαραβάκος. Σαραβάκος στην προσπάθεια αυτή, από πολύ κοντά κύριε τον γκολ από τον Τσόλακ. Να λοιπόν και η παλιά από τον Σαραβάκο στη βαθιά σέντρα που σπέβδει εδώ ο Τσόλακ. Βλέπουμε εδώ να και ο Σαραβάκος, τον είδαμε, να και ο Δημήτρης ο Σαραβάκος που συγχαίρει τον Τούρκο ποδοσφαιριστή που είχε κερδίσει την χρυσή μπάλα σαν πρώτος σκόρερ, το χρυσό παπούτσι συγγνώμη, σαν πρώτος σκόρερ των πρωταθλημάτων, των εθνικών πρωταθλημάτων. Τσόλακ λοιπόν και εδώ σε επανάληψη από τον Σαραβάκο, η κεφαλιά από πίσω. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά τοποθετημένο τον Τσόλακ, τον Τούρκο Τσόλακ, να σημειώνει το δεύτερο γκολ της μεικτής. Έχουμε λοιπόν Σαραβάκο στο 51ο λεπτό και Τσόλακ στο 65ο, η σκόρερ μέχρι στιγμής των 2 γκολ για την μεικτή κόσμο. Η μεικτή κόσμο που νίκησε τελικά το Κουβέιτ με σκορ 2-0, ενώ εμείς έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μερικά στιγμιότυπα. Εδώ είναι ο Κάμπος, ο τεχνικός από το Κουβέιτ. Πολλοί φίλαθλοι κουβεϊτιανοί που βρίσκονται στην Ευρώπη πήγαν να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες. Και να τώρα λοιπόν στην προσπάθεια αυτή με τον